της υπηρεσίας είναι μαζί μας, κύριε Νικολαίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτους, και απολογούμε γιατί δεν είμαι στο στούντιο σήμερα. Εξαιρετικά επίγουσες υπηρεσιακής φύσεως υποχρεώσεις με υποχρεώνουν να είμαι στο γραφείο. Δεν πειράζει, σας δικαιολογώ και μου το χρωστάτε. Έτσι, είστε καλά. Πριν να σφίξουν κι άλλο οι ζέστες. Λοιπόν, πέστε μας, κύριε Νικολαίδη, πτώση θερμοκρασίας, οι οποίες θα έχουν τι χαρακτηριστικά? Λοιπόν, ήδη γίνεται αντιληπτό ότι τα ποσοστά σχετικής υγρασίας έτσι έχουν μεταβληθεί, έχουν πέσει. Χτες την ίδια ώρα στη Λευκωσία τα ποσοστά σχετικής υγρασίας ήταν πάνω από 45%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κοντά στο 30% η σχετική υγρασία στην περιοχή της Λευκωσίας. Βέβαια τα παράλια πάντοτε πιο επιβαρημένα, αυτό είναι γνωστό, λόγω ακριβώς και της γειτνίασης τους με την θάλασσα. Και υπάρχει τάση να μειωθεί ακόμα περισσότερο η σχετική υγρασία, τουλάχιστον στο εσωτερικό. Είμαστε γύρω στους 35 βαθμούς τώρα στο εσωτερικό και αναμένεται ότι το πεδίο των ανέμων θα συγκρατήσει την παραπέρα, την πολύ ουσιαστική άνω της θερμοκρασίας, θα συγκρατήσει γύρω στους 38 βαθμούς σήμερα. Εκφεύγει λίγο η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς, η οποία ήδη έχει καταγράψει ένα μέγιστο 33 βαθμών, όπως και η περιοχή του κάμπου της Ακίστρας με 35 βαθμούς, και είναι λόγω του πεδίου των ανέμων. Λοιπόν, το υπόλοιπο της ημέρας. Οι θερμοκρασίες συγκρατούνται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλες τις περιοχές. Ενισχύεται το πεδίο των ανέμων νότιο-δυτικές μέχρι βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4-5 μποφόρ σε όλες σχεδόν τις περιοχές. Και ενδεχόμενα να φτάσει τα 6 μποφόρ σε κάποιες έτσι προσύνεμες περιοχές. Και πάντοτε υπάρχει πιθανότητα τόσο για σήμερα όσο μέχρι και την Παρασκευή για τοπική βροχή και μεμονωμένη καταιγίδα στο εσωτερικό ή και στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, εκείνη τη χρονικό παράθυρο που θα είναι ως αποτέλεσμα ενός συστήματος χαμηλής πίεσης στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα που επηρεάζει αυτές τις ημέρες την περιοχή της Βαλκανικής, στην Ελλάδα, ναι. Με σημαντικό καιρό, ισχυρές χαλαζοπτώσεις και ισχυρές βροχές. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια των επομένων βραδιών, τόσο απόψε Τρίτη όσο και της Τετάρτης το βράδυ και της Πέμπτης και της Παρασκευής, θα έχουμε φαινόμενα αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης. Ναι. Δεν αλλάζει εντελώς η αέρια μάζα, αλλά οι συνθήκες, έτσι, οι εξωτερικές συνθήκες στο περιβάλλον θα είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα. Αύριο αναμένεται μια παραπέρα κάμψη της θερμοκρασίας. Κανένα αεράκι έτσι κατά τη διάρκεια της βραδιάς? Το αεράκι της Λευκωσίας είναι πάντοτε δεδομένο κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στην σχετική θέση του Τροόδους και της Λευκωσίας. Mm-hmm. Διότι η Λευκωσία ανασένει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αν μας δοθεί χρόνος κάποια άλλη φορά να πούμε τι θα συνέβαινε στην Κύπρο αν δεν υπήρχε το Τρόοδος. Mm-hmm. Πώς θα ήταν η Κύπρος, πώς θα προσομοίαζε. Όπως και να έχει. Θα μου έρθετε με γραφικές παραστάσεις να το δείξουμε στο στούντιο. Είπαμε μου τα χρωστάτε. Λοιπόν, και φαίνεται ότι το Σαββατοκυριακό έχουμε και πάλι άνοδο της θερμοκρασίας. Να κρατήσουμε ότι οι επόμενες τρεις-τέσσερις ημέρες με τοπική βροχή ή και με μονωμένη καταιγίδα στο εσωτερικό και τα ορεινά, με περιορισμό συγκράτηση της θερμοκρασίας. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα είναι αύριο γύρω στους 35 στο εσωτερικό και γύρω στους 27 στα ψηλότερα ορεινά, που είναι οι κανονικές. Για τα παράλια δεν το συζητάμε, είναι κοντά στις κανονικές. Ωραία. Που είναι αποτέλεσμα αυτής της ύφεσης που επηρεάζει την περιοχή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό το σκηνικό είπαμε θα το έχουμε μέχρι την Πέμπτη, κύριε Νικολαίδη. Μέχρι και την Παρασκευή. Μέχρι και την Παρασκευή. Και από εκεί περαιτέρω άνοδος ενδεχομένως. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας να φτάσει τις κανονικές και ίσως τις ξεπεράσει την Κυριακή λίγο. 38 να γίνει 39. Από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, από σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.